Πάμε σε επιμέρους τώρα επιχειρηματικά, Αλέτα. Netcompany Intrasoft, για να μας πεις ποιο είναι το πλάνο για το άμεσο μέλλον. Περνάμε σε επιχειρηματικές πτήσεις, όπου εδώ λίγο τα πράγματα είναι σχετικά καλά. Εξάλλου το είδαμε και πριν ότι τα στελέχη που έχουν στα χέρια τους τις εταιρείες προσπαθούν και επιδιώκουν να κάνουν το καλύτερο δυνατό για να τις κρατήσουν όχι απλώς σε ένα επίπεδο ικανοποιητικό, αλλά και να τις αναπτύξουν. Netcompany Intrasoft. 3 χρόνια περίπου, σχεδόν μετά την εξαγορά της ελληνικής Intrasoft International από την δανέζικη Netcompany, και τα πράγματα πάνε πολύ καλύτερα από τον αρχικό σχεδιασμό όσων συμμετείχαν σε αυτήν την διαδικασία, προς όφελος όλων και, όπως τονίζεται, και προς όφελος κυρίως και των εργαζομένων. Η εταιρεία βρίσκεται σε μια έντονη κινητικότητα όσον αφορά τις προσλήψεις, και αυτό είναι σημαντικό. Απασχολεί περίπου 3.500 άτομα σε Ελλάδα και εξωτερικό που έχει τα γραφεία της. Ειδικότερα όμως στην Ελλάδα, το 2023 έκανε 630 προσλήψεις, το πρώτο εξάμηνο του 2024 έκανε 250 προσλήψεις, και όπως μας είπαν τα στελέχη σε σχετική ενημέρωση και ο CEO της εταιρείας, ο κύριος Αλέξανδρος Μάνος, υπάρχουν ακόμα 250 καινές θέσεις εργασίας, οι οποίες προβλέπονται να καλυφθούν άμεσα με το εξειδικευμένο, βέβαια, ανθρώπινο δυναμικό που απαιτεί μια ελληνική και πλέον ευρωπαϊκού, κυρίως ευρωπαϊκού χαρακτήρα και προσανατολισμού, εταιρεία παραγωγής λογισμικού. Η εταιρεία στοχεύει σε διαγωνισμούς και στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στην Ευρώπη, και προς αυτό την κατεύθυνση κινείται, με ένα ρυθμό αύξησης 20%. Δεν θα είναι τόσο ο ρυθμός αύξησης για την τρέχουσα χρονιά, αλλά θα είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο. Και βέβαια έχει ένα πλάνο μακροπρόθεσμο με συγκεκριμένους άξονες στρατηγικής για να επιταχύνει περισσότερο την ανάπτυξή της και τα μεγέθη της.